Και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με τον Πάρη Τσελεπίδη, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Θα δούμε αν είναι καθοδόν για το Βόλο ή ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Γεια σου Πάρη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα Σέργιο μου, όχι ακόμα δεν έχω ξεκινήσει, θα ξεκινήσω σε λίγο. Μάλιστα. Να ετοιμάσω για τα τελευταία πράγματα. Υπολογίζω πάνω κάτω και τι ώρα θα ξεκινήσει εσύ για να φτάσουμε παρέα. Εμείς σίγουρα μετά την συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα πάμε και μια βόλτα στην Τούμπα. Η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ εννοείς. Η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που είναι γύρω μου. Πάρα πολύ. Άλλοι μπορεί να έχουν ξεκινήσει ήδη. Αυτή που έχουμε. Στην αγκαλιά σου. Στην αγκαλιά μου όχι. Δεν... Α, εντάξει. Τι ώρα είναι η συνέντευξη του κ. Λουτσέσκου. Μία και τέταρτο. Άρα θα μιλήσει για κανένα τέταρτο ή παραπάνω. Λίγο μετάφραση, λίγο αυτό, λίγο να καθυστερήσει τι έγινε, τι να γίνει. Νομίζω κάτι δύο θα τελειώσει. Λίγο ξέρω εγώ, εντάξει. Ναι, δύο, ναι, ναι, κάτι δύο. Νομίζω εντάξει, θα ξεκινήσει. Δεν βλέπω κατά τις 5 να είσαι εκεί. Ναι, θα πάμε και στο Πανθεσσαλικό να πάρουμε. Αν δεν προκύψει κάτι ακόμα. Τις διαπιστεύσεις μας. Α, νόμιζα θα έρθεις να πάρεις λίγο γεύση από χορτάρι ή λίγο χορτάρι για να πει για ένα μυστικό. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε και μια βόλτα μέσα. Αν είσαι μέσα στο γήπεδο εσύ, θα περάσω να σε δω. Το δικό σου πρόγραμμα τι λέει. Βέβαια, γιατί θα του πω να ανοίξουν την πόρτα για να περάσει, όχι τίποτα άλλο. Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε. Τραγουδούσε κάποτε, νομίζω, η Χρίσπα. Νομίζεις. Ναι, αν κάνω λάθος, κάτσε να δω, να το τσεκάρω. Διόρθωσέ με, αλλά δεν νομίζω να κάνεις. Λοιπόν, αν περάσεις την πόρτα, να το, για να δω, αν θυμάμαι καλά. Για να δω. Είμαι σίγουρος ότι θα το πατήσεις και πλέει, είσαι τόσο δυνατός. Έκανα, φίλε, τραγικό λάθος. Όχι, έκανα τραγικό λάθος. Βάλε να ακούσουμε και είναι η κυρία. Και θα καταλάβεις, δεν είναι η κυρία καταρχήν. Α, εντάξει. Κάτσε λίγο να το τρέξουμε το κομμάτι αυτό. Μα πόσο μας βοηθάει η τεχνολογία και εδώ. Βεβαίως. Λίγο ακόμα τρέξτο. Ακόμα λίγο πάρει, ναι, δεν σου χαλάω χατήρι. Για να πάμε στο ρεφρέν. Πώς θα μ' αφήσεις και θα φύγεις μου χτύπας. Έτσι και τώρα ο τρελός εγωισμός σου. Σε έχει στην πόρτα. Έχεις καταλάβει πάρει νομίζω, Ναι, ναι, ναι. Αν περάσεις την πόρτα, τελειώσαμε. Αν περάσεις την πόρτα. Ο μέγιστος τριαντάφυλλος. Το έχει κάνει πράξη, αυτό που λέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι εννοείς, δεν ξέρεις. Δεν θυμάσαι να το έχει κάνει πράξη στη ζωή σου. Α, εγώ για μένα ρωτάς. Νόμιζα ο τριαντάφυλλος. Καριστέριο. Αφού είσαι δυνατό. Α, στο τριαντάφυλλο. Εντάξει. Ο τριαντάφυλλος αηδός, τα έχει τραγουδίσει, τα έχει πει. Εντάξει, εσύ το έχει κάνει πράξη αυτό που λέει. Όχι, όχι. Να δεις πώς είναι. Γιατί. Όχι. Είναι πολύ καλή αίσθηση, να ξέρεις. Κάτσε ρε φίλε. Του φεύγει ένα βάρος. Δεν υπάρχει Χρίσπα. Δεν υπάρχει Χρίσπα. Είναι το τραγούδι του τριαντάφυλλου, όμως ήταν τίποτα επανεκτέλεση. Η Χρύσα... Ρε, τελειώσαμε με τον ερμηνευτή. Τον είπαμε. Η λέω ότι έχει κάνει πράξη στο ρεφρέν. Είπαμε όχι, ρε, εσύ πάρε. Δεν δίνω έτσι. Να το κάνει, ρε. Τελεσίγραφα δεν δίνω. Δεν δίνω τελεσίγραφα. Όχι. Μάλιστα. Οπότε θα τα πούμε πάρει στο Πανθεσσαλικό. Δεν απασχολεί. Και δεν θα τελειώσουμε εμείς. Ναι, τώρα θυμήθηκα άλλο τραγούδι. Τέλος πάντων, και βέβαια πρόσεχε να δεις, αν θα σου το πούνε ποτέ, που δεν πρόκειται σε σένα ειδικά να τολμήσουν να το πούνε. Όχι ρε, πού να πούνε. Έτσι, ξέρεις τι πρέπει να πατήσεις, να το πούμε και αυτό. Για να πες μας, δάσκαλε, για πες μας. Έτσι, δεν τελειώσαμε, τώρα αρχίζουμε. Ωρε πάρει, να αυτά λες. Ναι ρε Σέργιο, είναι δυνατόν. Ωραία, θα περάσουμε αυτά, και σήμερα και αύριο στο Βόλο. Και μετά, παίρνω μηνύματα χρόνια μετά, ξανά και ξανά. Ναι, μπράβο πάρει. Βέβαια ρε Σέργιο, πρέπει να αφήνεις το στίγμα σου αδερφέ μου. Λοιπόν... Όχι μόνο αν θα βάλει ο Λεμπρόν 40, θα δώσει 9 assist και δεν θα κάνει triple double και θα το κάνει πάλι μόνο. Λέγαμε όχι, πέρυσι πάρει, πρέπει να κάναμε μια εκπομπή μαζί βραδινή, μια φορά τη βδομάδα. Να σου πω, δεν είναι ευκαιρία να την κάνουμε αύριο το βράδυ. Αύριο. Για το λίγο με το γύρο της αγορά. Αύριο το βράδυ, από το Βόλο. Ναι, τι να κάνουμε αύριο το βράδυ. Ναι, τι να κάνουμε. Ή σήμερα το βράδυ να την κάνουμε ακόμα καλύτερα. Άστο το αύριο το βράδυ. Ναι. Το αύριο το βράδυ θα είστε επινίκια και στα αποδυτήρια κτλ. Γιατί ανεβαίνει δηλαδή το διπλό του ΠΑΟΚ από το 4-15 στο 4-20. Α, ναι. Βέβαια είναι. Δεν το πήρα χαμπάρι για να δω. Και free bet θα πάρουμε ποντάροντας απόδοση πάνω από 1,50. Χάρη στον ΠΑΟΚ. Για να δω πώς πήγανε οι αποδόσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα σήμερα το πρωί καθόλου. 1,95 και 4-20. 1,95 και 4-15 ο ΠΑΟΚ. Κατάκτηση ΠΑΟΚ είναι τώρα 2,67, κατάκτηση ΑΕΚ 1,47. Γιατί να την αφήσουν να πάει χαμένη αυτή την απόδοση με τίποτα. Έλεγα νωρίτερα ότι δεν έχει ο ΠΑΟΚ σκοράρει φέτος με απευθείας φάουλ και αν βγάλει τη σεζόν έτσι θα συμβεί για πρώτη φορά από το 2009 όπως έγραψαν οι φίλοι μου στην ασπρόμερη βίβλο. Τον ένα τον γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Από το Μουρκ όταν στην ΑΕΚ στο ΆΚΑ.
Το έχω περιγράψει. Δεν θυμάμαι. Πέρυσι τα play-off. Δεν θυμάμαι. Μάλλον πιθανότανε. Υπάρχει μέσα στις επιλογές ο Κούρτιτς να σκοράρει με 5,5. Εγώ αμφιβάλλω αν θα αγωνιστεί. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν παίξει ο Σλοβαίνος. Τεράστια. Ναι. 4,50 ο Ολιβέιρα, 4,5 ο Μπράντον. Πάντα μιλάμε για ένα time score. Και ο Ολιβέιρα είναι ερωτηματικό, έτσι δεν είναι? Και ο Ολιβέιρα είναι. 5,5 ο Τζίμας, 5,5 ο Αντρίγια. Ναι. Στα 6 ο Τάισον πάρει. Δεν ξέρω μήπως ο Βραζιλιάνος αφήσει το στίγμα του. Αν είναι για σκόρερ, ψηφίζω Μπράντον. Ναι. Γιατί μου θυμίζει τα χτυποκάρια στο Beverly Hills. Και ο μεγάλος, δεν το σχολιάζω αυτό, και ο μεγάλος Diego Bisbar είναι στο 7,5. Στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Στο γήπεδο που έχει αναδειχθεί MVP το 17, πολύ σου τα θυμάσαι. Να τα λέμε αυτά, έτσι δεν είναι? Μήπως εκεί. Και απ' την άλλη, 3 μόλις πληρώνει ο Λιβάη, 3,30 ο Τσούμπερ, 3,60 ο Φανφέρ, 3,80 ο Πινέδα. Ξεκάθαρα περιμένουν πρώτο σκόρερ book παίχτη της ΑΕΚ, σύμφωνα με τις αποδόσεις. Θα το δούμε όλα αυτά αύριο. Δεν πειράζει, καλά θα κάνω να τον περιμένουν για πολύ, γιατί δεν βλέπω να σκοράρει ΑΕΚ τελικό, αλλά δεν πειράζει. Α, δεν βλέπεις ούτε καν να σκοράρει πάρει? Όχι. Με τέτοια άμυνα γρανίτη του ΠΑΟΚ. Με τίποτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Καλό, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχτεί γκολ στο Πανθησαλικό φέτος. Δεν έχει δεχτεί, όχι. Θα μου πει κάποιος ότι ΑΕΚ δέχτηκε και τι να κάνουμε, και να δεχτεί. Ναι. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Πάντα είναι ένας τελικός, ανεξάρτητα αν ο τρόπος διεξαγωγής και όλα όσα έχουν προηγηθεί μας έχουν κουράσει, μας έχουν εκνευρίσει, μας έχουν διασκεδάσει πάρα πολύ. Γιατί... Όπως φυσικά και αυτό που άκουσα, ότι είναι από 150 φίλοι προσκλήσεις των δύο φιναλίστ και 3,5 ή 3,000 αστυνομικοί γύρω-γύρω. Δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει τα μέτρα τάξης, δεν με απασχολούν. Εγώ έχω κάνει εικόνα τον Αχιλέα Μπέο. Έχει κάποιες συσκευές πάρα πολύ απλές, που πατάς ένα κουμπάκι και είναι ουσιαστικά σαν μετρητής. Πατάς το κουμπάκι και μετράς. Μπορεί να είναι ο Χιλέας Μπέος στην πόρτα και να πατάει αυτή τη συσκευή και να βλέπει πόσοι είναι οι διαπιστευμένοι από κάθε ομάδα και να μην είναι έστω και ένας παραπάνω στο γήπεδο. Ελπίζω πως δεν θα έχουμε αύριο σκηνικά. Ναι, δεν θα έχουμε σκηνικά αύριο μυστήρια. Όχι, όχι. Ελπίζω. Προσδοκώ, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, στο Πανθησαλικό στάδιο. Όλα θα είναι πάρα πολύ ήρεμα. Μάλιστα. Λοιπόν... Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη μάχη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ότι η πρωινή είδηση ημέρα είναι ότι ελευθερώθηκε ένα πάγκο τη Super League, δεν είναι, μετά τη μη συνέχιση. Ναι, το είπαμε. Για έναν Αναστασίου με τον Πανετολικό, να δούμε ποιο θα πάει εκεί. Έχω την αίσθηση ότι θα πάνε σε Έλληνα τεχνικό με τη μείωση του μπάτζετ. Παρά το γεγονό ότι η παρουσία του Αναστασίου είναι άλλη αίσθηση, άλλη έγκλη στον Πανετολικό, δεδομένου ότι η ομάδα του Αγρινίου σώθηκε δια περιπάτου και τις δύο χρονιές όπου ήταν προπονητής. Καλά, φέτος δια περιπάτου δεν το λες πάρει κάποια στιγμή. Δια περιπάτου στην κανονική διάρκεια, γιατί είχε φτάσει να είναι στην 7η θέση στο τέλος της κανονικής διάρκειας και ταλαιπωρήθηκε απλά στα play-off με αυτά τα παιχνίδια των ενδιαφερομένων που κέρδιζαν. Αυτό είπα νωρίτερα, ότι το πρόσημο για το Γιάννη Αναστασίου είναι θετικό. Δεν το συζητάω. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός που έχει την ευθύνη για αυτό που είδαμε και είδαν μάλλον στο Αγρίνιο στα play-off και στο δεύτερο μισό της σεζόν σε κάποια παιχνίδι. Γιατί μπλέχτηκε ένας απίθανος τύπος ο οποίος θα έπαιρνε την Everton με 400 εκατομμύρια αλλά δεν είχε 15 να δώσει στο Φώτη Κοστούλα. Πραγματικά μια αστεία περίπτωση. Την Κορτράικ επίσης νομίζω άκουσα. Καλά, καλό κουράγιο στην Κορτράικ, δεν μας νοιάζει κιόλας, αλλά πραγματικά όλα δείχνουν ότι θα αλλάξει η ιδιοκτησία. Ξαφνικά δεν άλλαξε η ιδιοκτησία. Ξανά πάλι ο Φώτης Κοστούλας, δεν ξέρω αν το θέλει ή απλά δεν βρίσκει κάποιον σοβαρό για να αφήσει την ομάδα για να έχει καθαρή τη συνείδησή του, γιατί αγαπάει τον Πανετολικό. Όχι, το θέλει να αποχωρήσει, αλλά όχι όπως θέλει η άλλη πλευρά, όπως θέλει αυτός. Γιατί άλλος αν ήταν λαμόγια πάρει, βρίσκονται. Δεν αναφέρομαι στον Ελληνό με Πολωνό τι είναι ο άνθρωπος, ο Καμίσκι, Κοσμίσκι και δεν ξέρω, θυμάμαι το όνομά του, αλλά αν θες να βρεις λαμόγια, βρίσκεις. Να πάρω μια ομάδα Super League. Mm-hmm. Δεν θέλει να τη δώσει λαμόγια ο Φώτης Κοστούλας, αλλά υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και αυτό επηρέασε πολύ και την ομάδα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Φέρει ευθύνη και ο Αναστασίου, πάντα, αλλά δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το ότι ο Πανετολικός λίγο έφτασε πάρει με κανένα δυο στραβά αποτελέσματα από τους άλλους, την ισοπαλία που πήρε, να έπαιρνε ήττα.
μπορεί και να έμπλεκε και να ήταν τώρα στη Super League 2. Όχι, όχι, αν δεν έπαιρνε την ισοπαλία στο 96-97 με το Λεβαδιακό. Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν ίσως εντελώς τα πράγματα στις δύο τελευταίες. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία και στον Πανετολικό. Μας αρέσει, τον αγαπάμε και το Αγρίνιο. Και καλή επιτυχία και στο Γιάννη Αναστασίου. Δεν έχουμε κάτι με τον άνθρωπο. Ίσα-ίσα, μια χαρά είναι και η στάση του. Αν εξαιρέσουμε μόνο μια στιγμή εκνευρισμού σε ένα Πανετολικό ΣΠΑΟΚ που για ένα ανάποδο πλάγιο σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κάτι άλλο δεν έχω να θυμάμαι αρνητικό για τον Γιάννη Αναστασίου. Μια χαρά είναι. Και όσες φορές τον φιλοξενήσαμε και εδώ στον Λίμπερο και στο Πρέσινγκ, μια χαρά μας τα εξήγησε. Ωραίος τύπος, εντάξει, και σπουδαίος σαν ποδοσφαιριστής. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο σπουδαίο πάρει, το Food Plaza που φροντίζει όχι μόνο να μην πεινάμε, αλλά να τρώμε και ποιοτικά. Εντάξει, κόντρα στην δοξασία και στα πιστεύω ορισμένων ότι τέτοιου είδους καταστήματα, αυτό, αχ και ο γύρος και δε. Μια χαρά είναι ο γύρος, φίλε, είναι τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του ανθρώπου. Και αν είναι το μαγαζί ποιοτικό όπως είναι το Food Plaza, τρως καλύτερα και από ό,τι τρως και στη εστιατόρια πάρει. Και το λέω με βεβαιότητα αυτό το πράγμα. Okay, άρα λοιπόν, Food Plaza για 30 χρόνια κοντά μας, πλατεία Σκρά, στην Καλαμαριά. Να ακούσουμε το Σποντάκι που προσφέρει και σήμερα την πρόταση της ημέρας. Έλα, πάρε πρόταση της ημέρας για να κλείσουμε. Φτάσαμε 12. Πάμε να κλείσουμε γρήγορα. Δεν μας το έκανε το Χατήρι Lakers του LeBron. Χάσανε μάλιστα από τους Nuggets με 113-111. Πάμε στο σήμερα. Πάμε ξανά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάμε στη νίκη του Μαϊάμι που δικαιολογημένα δίνεται φαβορή απέναντι στους Boston Celtics με απόδοση 1-84 για το δική τους σκούπα απέναντι στους Celtics με ένα 4-0. Να κερδίσει απλώς το Μαϊάμι στην έδρα του. Τους Boston Celtics προχτές τους κέρδισαν μόνο με 26 πόντους και βγάλαν ένα υψηλότατο 2-63. Σήμερα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν ένα λίγο πιο κάτω από τον διπλασιασμό στο 1-84 όσον αφορά το παιχνίδι για τα ελληνικά play-off σαν δεύτερη επιλογή, γιατί με μπέρδεψε λίγο το Περιστέρι στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό. Θα πάω με το σύν 12,5 απόδοση 1-90, δηλαδή το Περιστέρι αν χάσει από τον Παναθηναϊκό να χάσει μέχρι 12 πόντους. Άψογος πάρη. Τα λέμε στο Βόλο ραδιοφωνικά αύριο πάλι στο Pressing. Bye, bye, bye. Καλό ταξίδι λοιπόν και πάλι της Ελεπίδης.